Hello! Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Αν είστε καινούργοι και με βλέπετε πρώτη φορά μπροστά σας, γεια σας, είμαι η Καλίστη και χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Σήμερα θα έχω ένα βίντεο λίγο γρήγορο, λίγο διαφορετικό, αλλά πάρα πολύ requested. Σήμερα θα πάρω τα μαλλιά μου και θα σας δείξω τα αγαπημένα μου hairstyles. Μπορεί να είναι τα δικά μου αγαπημένα χτενίσματα στα μαλλιά, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνουν όλοι, τα περισσότερα ανεξάρτητα τι μαλλιά έχετε. Εμένα αυτό εδώ είναι το φυσικό μου, φυσικό χρώμα, φυσικό ίσιο. Από τις πιο συχνές ερωτήσεις που δέχομαι, πώς μάκρυνα τα μαλλιά μου, πώς τα κρατώ έτσι υγιή και πολύ μακριά, σήμερα θα απαντήσω λίγες ερωτήσεις από αυτές όσο σας δείχνω τα χτενίσματα τα οποία μου αρέσουν. Ας ξεκινήσουμε. Προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και βρίσκω ότι πηγαίνει στο πρόσωπό μου μέρες είτε επειδή βαριέμαι είτε επειδή με κουράζουν τα μαλλιά μου. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να τα πιάσω μία αλογοουρά. Ψηλή, πάντα κάνω ψηλή αλογοουρά. Πάρα πολύ απλό, απλώς θα γυρίσω ανάποδα. Την αφήνω έτσι, τις περισσότερες φορές βάζω αρκετό ζελέ ή λακ και την τραβάω πίσω και κολλάω την παραμικρή φύτρα που υπάρχει. Πάρα πολύ απλό, φύγαμε για το επόμενο χτένισμα. Το δεύτερο χτένισμα είναι το πάρα πολύ γνωστό σε όλους, messy bun, επιμελώς ατιμέλητος κότσος. Από τη μία δεν θέλεις τα μαλλιά σου να μοιάζουν με φωλιά πουλιού, αλλά από την άλλη δεν θες να μοιάζεις και με την κακιά δασκάλα από την ταινία και να είσαι κάπως έτσι. Οπότε θα πάρω λίγο χρόνο να τα πιάσω πρώτα μία αλογοουρά όπως έκανα και προηγουμένως. Όσο πιάνω αυτή την αλογοουρά, για να το κάνω πιο cute και επιμελώς αντιμέλητο το look, θα αφήσω μερικές στούφες. Θα αρχίσουμε να πάρουμε την αλογοουρά, να τη στροφίζουμε σιγά και με τη φορά της κίνησης γύρω από το μαλλί. Και εδώ αρχίζουν οι φουρκέτες. Κατά τη γνώμη μου, είμαι σίγουρη ότι όσο πιο σγουρά μαλλιά έχετε, τόσο καλύτερα θα βγει, αλλά με ό,τι έχουμε δουλεύουμε. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, πώς κρατώ τα μαλλιά μου τόσο μακριά και τόσο υγιή, είναι πολύ πιο απλό από ό,τι νομίζετε. Πέρα από το ότι φυσικά και όλα τα μαλλιά δεν μακραίνουν το ίδιο, αυτό που θέλεις να πετύχεις είναι να τα κρατήσεις υγιή όσο αυτά προσπαθούν να μακρύνουν. Πρώτο και κυριότερο, μακριά από όλες τις συσκευές θερμότητας. Και πιστέψτε με, η θερμότητα τους κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Έχω χωρίστρα στο πλάι πάρα πολλά, ίσως και 5 χρόνια, αλλά όταν πρόκειται για χτενίσματα ξεκινάω αρκετές φορές με τη χωρίστρα στη μέση. Τώρα πάμε στα λίγο πιο περίπλοκα χτενίσματα, δηλαδή τα οποία θα αφιερώσεις ίσως και 10 λεπτά και για να τα κάνεις, ανεξάρτητα των σχήματων μαλλιών σου, είτε είναι σγουρά, κατσαρά, ίσια, μπούκλες, σπαστά, ό,τι κι αν είναι. Άμα κάρι να είχα τα μαλλιά σου και άμα κάρι να είχα ίσια μαλλιά, πιστέψτε με, καταντάνε λίγο βαρετά και τα δικά μου προσωπικά είναι ο ορισμός του πράσου, που σημαίνει ότι δεν κατσαρώνουν με τίποτα. Κάνω 4 φλεξούδες στα μαλλιά μου το βράδυ, θα ξυπνήσω, θα τα λύσω το πρωί να πάω σχολείο, από το σπίτι μου μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι τα μαλλιά μου θα έχουν ισιώσει. Ένα από τα αγαπημένα μου που το κάνω όταν έχω 5-10 λεπτάκια το πρωί ή όταν τα μαλλιά μου αρχίζουν λίγο και λαδώνουν ελάχιστα και μου τις πάει να είναι κάτω, διότι ποιο είναι το πρόβλημα? Τα μαλλιά μου δεν λαδώνουν εύκολα. Όταν τα μαλλιά μου είναι τόσο μακριά, στην μέρα που θα αρχίσει να λαδώνει ελάχιστα το μαλλί, θα είναι εδώ πέρα στη ρίζα και το κάτω θα είναι όλο φρισκολισμένο. Οπότε θέλω να κάνω κάτι ενδιάμεσο. Γίνομαι κατανοητή. Θα ξεκινήσω από τη μία μεριά και θα πιάσω να κάνω ένα πλεξιδάκι γαλλικό είτε ολλανδικό, δηλαδή προς τα μέσα είτε προς τα έξω. Πιάσω να πιάσει όλο αυτό το μαλλί και θα σταματήσει εδώ πέρα. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές τον εαυτό μου να κάνω γαλλικές πλεξούδες και έχω αποτύχει. Παταγωδός! Ξεκινάμε με μία λεπτή τούφα από εδώ, άλλη μία και άλλη μία. Θα αρχίσω να πλέκω πλεξιδάκι και σιγά σιγά θα πιάνω και άλλη τούφα μαλλιά.
όταν είναι στο μισό μαλλί. Εδώ που είναι το τελευταίο σημείο, σφίγγω πάρα πολύ καλά. Από εκεί και μετά μπορείτε είτε να το πλέξετε όλο, είτε να το αφήσετε στα μισά. Πήρε κυριολεκτικά 5 λεπτά, δείχνει πάρα πολύ όμορφο. Δεν πέφτουν τα μαλλιά μου στο πρόσωπό μου, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Το επόμενο χτένισμα θα είναι βασισμένο σε αυτό. Όπως είναι το πλεξιδάκι, είτε το έχετε πλέξει είτε όχι. Πιάσω και θα το γυρίσω γύρω-γύρω. Θα του βάζω αναδιαστήματα φουρκέτες, έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί. Και μέσα σε 2 δευτερόλεπτα μοιάζεται με την Πούκα. Και βουαλά! Είστε έτοιμοι! Συχνή ερώτηση. Δεν σε κουράζουν καθόλου ποτέ τα μαλλιά σου? Ναι, υπάρχουν μέρες όπου θέλω να κουρευτώ γουλί. Καλό με τα ίσια του είναι συνήθως και ελαφριά, οπότε δεν νιώθω βαρύ το κεφάλι μου και δεν είναι πάντα τόσο κουραστικά. Με το να έχεις ίσια ολόγισια μαλλιά, δεν μπορείς να παίξεις πολύ με χτενίσματα τα οποία έχουν όγκο. Δεν πετυχαίνουν όλα πάντα τόσο ωραία. Όπως και το επόμενο χτένισμα θα σας δείξω, το οποίο μου το ζητήσατε πάρα πολύ να δείξω πώς το κάνω. Το φορούσα στη δεύτερη ημέρα στο Dexpo, όπου ξεκίνησα πάλι με χωρίστρες στη μέση. Θα πάρω τα μισά μαλλιά μου και με το που πιάσω την ποσότητα μαλλιού που θέλω, όχι πάρα πολλά γιατί θα βγουν τεράστια τα αυτάκια εδώ πάνω και θέλω να έχω αρκετό μαλλί προς τα κάτω, και θα τα πιάσω σε αυτό εδώ το σημείο. Αναλόγως πόσο προς τα πίσω τα θέλετε να πηγαίνουν ή πόσο μπροστά για να φαίνονται, πιάστε και το κοτσιδάκι, θέλει λίγο προσοχή. Βγαίνουν πολύ πιο ωραία όταν είναι κατσαρά τα μαλλιά στο συγκεκριμένο χτένισμα. Εγώ σήμερα δεν θα το κάνω αυτό. Αρχίσω να το γυρνάω, να το γυρνάω, να το γυρνάω. Δίχως συγκεκριμένο προσανατολισμό, να το κατευθύνω κάπου. Όπως πάει, απλώς αναδιαστήματα. Θα βάζω μαΐσα φουρκέτες για να παίρνει λίγο σχήμα. Δώσετε το βασικό σχήμα, μπορείτε από εδώ και στο εξής είτε να βάλετε περισσότερα τσιπιδάκια για να γίνουν πιο μικρά και σφιχτά, είτε να τα ανοίξετε και να τα τραβήξετε για να γίνουν λίγο πιο... Και boom! There you have it! Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα μεγάλο like και subscribe στο κανάλι μου για καινούργια βίντεο. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι αλλαγή θα μου πήγαινε να κάνω στα μαλλιά μου, τι χρώμα, τι μήκος. Θα κάνω κάποια αλλαγή, θα το δείτε σε λίγο. Αυτά είχα εγώ για σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, μουά, φιλιά πολλά.